Το μεγαλύτερο ιδιωτικό συγκρότημα στον κόσμο, το Rockefeller της Νέας Υόρκης, τέτοια εποχή θα δεχόταν εκατομμύρια επισκεπτών που θα ήθελαν να δουν από κοντά το πανύψηλο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του. Φέτος όλα είναι διαφορετικά. Με αυστηρούς περιορισμούς και υπό το βλέμμα των αστυνομικών, φορώντας μάσκες και τηρώντας τις κοινωνικές αποστάσεις, εκατοντάδες Νεοϊορκέζοι περιμένουν σε μικρές ομάδες στη σειρά τους για να μπορέσουν να δουν από κοντά τον στολισμό, να θαυμάσουν το εμβληματικό έλατο με τα πολύχρωμα λαμπιόνια του και να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες όπως προβλέπει το έθιμο. Due to COVID, so I've just tried to keep pushing forward, continue the norms, and do traditions like this so we can stay in good spirits. Στην Ισπανία, ο Άγιος Βασίλης μοίρασε χαρά φέρνοντας αυτή τη φορά δώρα στα ζωάκια που ζουν στο ζωολογικό κήπο της Βαλένθια. Χιμπατζίδες, σουρικάτες, γορίλες, ελέφαντες και λιοντάρια δεν έχασαν λεπτό και αμέσως άρχισαν να περιεργάζονται τις εκπλήξεις που τους περίμεναν, που δεν ήταν άλλες από τις αγαπημένες τους λιχουδιές μέσα σε αμπαλάζ δώρων. Τα γιορτινά της έχει φορέσει η πρωτεύουσα της Ρουμανίας για τα Χριστούγεννα. Το κέντρο στο Βουκουρέστι φωτίστηκε με στολίδια και φωτάκια που αναπαριστούν άλλοτε ελάφια, άλλοτε δώρα και χιονάνθρωπους, μεταφέροντας τη λάμψη και τη μαγεία των ημερών. Στα χρώματα της σημαίας της χώρας έχει φωταγωγηθεί και το κοινοβούλιο. We need more light in these pandemic days to be a hope for the new year. Λόγω της πανδημίας, οι αρχές καθυστέρησαν τον στολισμό για να αποφευχθεί η συγκέντρωση του κόσμου. 10 εκατομμύρια λαμπιόνια ανάβουν κάθε βράδυ, φωτίζοντας 40 χιλιόμετρα λεωφόρων και εμπορικών δρόμων της πόλης.